Βρισκόμαστε στην περιοχή Sacré Cœur και παίρνουμε το τοπίο που βλέπουμε από ψηλά από την εκκλησία. Ας δούμε λίγο όμως ιστορικά τι γίνεται. Με το ξέσπασμα του Γαλλοπροσυπικού πολέμου το 1870, δύο καθολικοί επιχειρηματίες έκαναν τάμα να χτίσουν μια εκκλησία αφιερωμένη στην νερή καρδιά του Ιησού. Αν η Γαλλία απέφευγε την επικείμενη πρόσικη εισβολή. Δύο άνδρες, ο Αλεξάνδερ Λεζαντίλ και ο Ημέρ Ροόντε Φλερί, έζησαν για να δουν το Παρίσι να σώζεται. Παρά τον πόλεμο και την μακρότατη πολιορκία, αλλά και την έναρξη των εργασιών της βασιλικής της Sacré Cœur, το έργο ανέλαβε ο Αρχιεπίσκοπος του Παρισιού Γκιμπέρ. Οι εργασίες άρχισαν το 1875 σε σχέδια του Πολ Αμπαντή. Ο Αμπαντή εμπνεύστηκε τη βασιλική αυτή από τη ρωμανοβυζαντινή εκκλησία Σάινφρον στο Πυρκέ. Η ανέγερση του ναού ολοκληρώθηκε το 1914, αλλά η γερμανική εισβολή εμπόδισε το καθιερωμά της έως το 1919. Οπότε ο πόλεμος τελείωσε νικηφόρα για τη Γαλλία. Μέσα στην εκκλησία θα δείτε το μεγάλο ψηφιδωτό του Χριστού. Είναι ένα κολοσσιαίο ψηφιδωτό του Χριστού που δεσπόζει στο ημιθόλιο του ιερού. Είναι έργο των Λίκ Ολιβιέ Μερσόν και Μαρσέλ Μανί.